Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου σήμερα DBT Warriors και La Bola de Papel έρχονται αντιμέτωποι στο δεύτερο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο των 16 των play-off της Development League. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι, το οποίο ξεκινάει με την La Bola de Papel να βρίσκεται στην πρώτη επίθεση. Οι σημερινοί φιλοξενούμενοι, οι οποίοι στο πρώτο μάτς είχαν επικράτηση με 58-56, έτσι λοιπόν έχουν ένα μικρό, ένα ρευστό προβάδισμα δύο πόντων και ξεκινάνε ζεστά με τον Καραφανάση να εκτελεί για τρεις. Ανοίγουν το σκορ οι κόκκινοι. Οι οποίοι, όπως σας έλεγα, έχουν το ρευστό προβάδισμα των τριών πόντων, των δύο πόντων, με συγχωρείτε, από το πρώτο παιχνίδι. Και αυτό καλούνται σήμερα να υπερασπιστούν, αν θέλουν να πάρουν την πρόκριση για τους 8 της Development League. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας, με την La Bola de Papel να βρίσκεται στην επίθεση. Καραθανάσης θα πάρει και αυτό το σουτ, θα βάλει και αυτό το σουτ. 0-6, ξεκινάει τρομερά ο Καραθανάσης, με δύο τρίποντα, με δύο δικά του τρίποντα. Είναι στην ομάδα του προβάδισμα 6 πόντων, 8 ουσιαστικά πόντων, καθώς η πρόκριση θα κρυθεί στην τελική διαφορά. Θα ευστοχίσουν τώρα και στο πρώτο τους καλάθι οι DBT Warriors, οι οποίοι έχουν κατέβει σήμερα με πεντάδα ανάγκης, καθώς έχουν πολλές απουσίες να διαχειριστούν, γιατί σήμερα μόλις 5 παίκτες καλούνται να παλέψουν ώστε να πάρουν το εισιτήριο για τους καλύτερους 8 του πρωταθλήματος, ενώ έγινε και το πρώτο ομαδικό φάουλ από την πλευρά των φιλοξενούμενων, των γηπεδούχων, με συγχωρείτε. Μπαλά στη γωνία, Τσουκάλης τώρα προσποιείται, πάει στο φλότερ και είναι εύστοχος, 2-8. Ο Μιχάλης Τσουκάλης ευστοχή σε ακόμα μια επίθεση της La Bola de Papel, η οποία έχει ξεκινήσει αρκετά καλά το παιχνίδι. Το τρίποντο εύστοχο από τον Ρέπα, όπως θα κάνει το 5-8. Αυτό τώρα η επίθεση των φιλοξενούμενων, επιμένουν. Δεν θα δικαιωθεί στη συνέχεια ο Καραϊσκάκης, ο οποίος συνεχίζει να παλεύει. Θα πάρει ακόμα ένα επιθετικό rebound, την μπαλά έξω τώρα. Διζή με το δεξί, θα τελειώσει καλά τη φάση ο Μιχάλης Τσουκάλης, αλλά έρχεται στη συνέχεια ο συμπαίκτης του, ο Καραϊσκάκης, για να την αφήσει το καλάθι, 5-10. Από τα δεξιά θα έρθει το καλάθι από τον Βαζέο για το 7-10. Καραφανάσης θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο, θα εστοχίσει και σε αυτό 3-3 από τον Καραφανάση, 7-13. Έχουμε βολές για τον Ρόκιζα. Τσουκάλης παίρνει στο πλάι ο Καραφανάσης, ο οποίος πάει από τα δεξιά κοντά στο Βεργόπουλο. Δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θέλει να πλησιάσει ο Ρόκιζας, κλείνεται, αφήνει στον Βεργόπουλο από κοντά, δυσκολεύτηκε αρκετά. Μαρινάκης
Πάει μέχρι το τέλος μόνος του, κόντρα σε δύο. Επιμένει ο ίδιος και θα πέτυχε το καλάθι για το 9-15. Μαζέως. Είδα την κίνηση του Βεργόπουλου. Κλεφτό Γιάννης. Δυσκολεύεται από την άμυνα του αντιπάλου του, από την άμυνα του Κεφοκέρη. Βγήκε η άμυνα για τους κόκκινους. Γίνει το κλέψιμο τώρα από τον Βαζέο, ο οποίος θα πάει στο ενασμένο. Θα δεχτεί την τάπα από τον Καραφανάση. Πολύ καλή άμυνα από τον παίκτη της Λαμπόλα de Papel. Μακριά. Ρέπας στέκεται στον αέρα, η μπάλα ξανά στα χέρια του ίδιου, δεν μπορεί ούτε με τη δεύτερη ευκαιρία. Κατοχή παραμένει στους DBG Warriors. Στην επαναφορά η γηπεδούχη. Μαζέως τσεκάρει τις επιλογές του. Δεν περνάει πάσα το από τον Καραφανάση. Κρατάει εκείνος, πάει μέχρι το τέλος. Λεφτό Γιάννης τώρα. Θα βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα. Του Ρέπα στο τρίποντο. Θα βρει σιδερό. Καραφανάσης πίσω έχει μείνει μόνο ο Ρόκιζας. Θα τον νικήσει για το 9-17. Βεργόπουλος χέρι με χέρι στον Βαζέο. Πάλι ξανά ο Βεργόπουλος, ο Ρόκιζαν σχωρείται. Θα γυρίσει και έχουμε φάουλ από τους φιλοξενούμενους και συγκεκριμένα από τον Παναγιώτη Τσουκάλη. Μάλιστα είναι το δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Τσουκάλη. Νωρίς νωρίς φορτώνεται με δύο φάουλ ο παίκτης της Λαμπόλα de Papel. Και θα καθίσει τώρα στον Παγκό, τον αποσύρει ο προπονητής του. Την θέση του περνάει ο Μαύρης. Εύστοχο στην πρώτη ο Ρόκιζας για το 10-17. Εκτέλεται τη δεύτερη θα αντιβάλει και αυτή. 11-17. Κέρις παίρνει και πάει προς τα μέσα. Τσουκάλης αφήνει στο πλάι, Μαύρης θα πάρει το σουτ για δύο, αστοχή. Η Φωκέρης με το δεξί θα αφήσει πάρα στο καλάθι. 11-19. Και έχουμε το time out. Επιστροφή στη δράση με 2,5 λεπτά ακόμα να απομένουν στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Λαμπόλα de Papel βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 11-19. Βαζέος αφήνει στον Ρόκιζα, θα πάρει εκείνο το σουτ και θα το βάλει. 13-19. Καραφανάσης. Μαύρης, είδε στο πλάι τον Τζαναβάρα. Καραϊσκάκης δίστασε αρχικά, θα πάρει το σουτ και θα το βάλει. 13-22. Με την τρίποντη εκτέλεση του Καραϊσκάκη, πολύ καλά τα ποσοστά της Λαμπόλα de Papel πίσω από τα 6.75. Βεργόπουλος έχει βάλει πλάτη. Πάει για βοήθεια στην άμυνα και ο Τζαναβάρας. Ο Κυφοκέρης με συγχωρείτε, θα αστοχίσουν οι DBG Warriors. Καραφανάσης πάει προς τα μέσα, θα αφήσει την μπαλά στο διχτάκι. 13-24. Γρήγορα σε διψήφιο αριθμό η διαφορά με τον Καραφανάση, τον MVP του πρώτου παιχνιδιού κόντρα στους DBG Warriors.
Καραθανάκη, ο οποίος είχε πετύχει 25 πόντους στο πρώτο μάτς με 4 ασίστ, 7 κρατήματα και 4 rebound. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της Λαμπόλα Δε Βαπέλ και την οδήγησε στην νίκη και σε αυτό το μικρό προβάδισμα των 2 πόντων, ενώ ο Δεργόπουλος σας έχει στο τρίποντο. 45 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Καραθανάς αφήνει έξω. Μπαίνει ξανά στη γωνία, είδε το κόψιμο του Κυφοκέρη. Δεν θα τελειώσει εκείνος, καθώς τον δυσκόλεψε ο Δεργόπουλος. Ρέπας. Ρόκιζας πήρε από τον Δεργόπουλο, εκτέλεσε άστοχα. 20 δευτερόλεπτα όλα στην διάθεση των φιλοξενούμενων. Γι' αυτό και δεν βγάζει το Καραθανάσης. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Καραθανάσης κρατάει. 4 δευτερόλεπτα. Πιέζεται, αφήνει στη γωνία στον Μαύρη. Εκείνος θα αναλάβει την εκτέλεση. Θα βρει σίδερο και φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Με την Λαμπόλα Δε Βαπέλ να προηγείται 13-24. Μπήκαμε μόλις και στο δεύτερο δεκάλεπτο με την Λαμπόλα Δε Βαπέλ να έχει το προβάδισμα με 11 πόντους στο μάτς 13-24 και στην συνολική διαφορά προηγείται με 13, καθώς υπενθυμίζω υπάρχει και το σύν 2 του πρώτου παιχνιδιού. Κλεφτόγιαννης Βεργόπουλος ψάχνει την πάσα στα 3 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να εκτελέσει τώρα. Δεν έχει δει το ρολόι ο Κλεφτόγιαννης. Και έτσι παραφαμίνει στα χέρια των DBG Warriors, χειροκροτήματα από την πλευρά της Λαμπόλα Δε Βαπέλ για αυτή την άμυνα που βγήκε, για την αντίδραση των παιχτών σε αυτή την άμυνα. Καραϊσκάκης δεν πέρασε, η πάσα του ήταν δύσκολο να πέρασει και από τον Βεργόπουλο. Ρόκιζας, Κλεφτόγιαννης. Γυρίζει, θέλει να πάει προς τα μέσα, καλάθι και φάουλ. 15-24 από την πολύ καλή προσπάθεια του Κλεφτόγιαννη, ο οποίος γύρισε ωραία, πήγε με φόρα προς το καλάθι. Πέτυχε τον τίποτο, πήρε και το φάουλ. Ευστόχη και στην συμπληρωματική βολή, 16-24. Μαρινάκης αφήνει έξω, Τζαναβάρας ξανά συνεργάζεται με τον Μαρινάκη. Καραϊσκάκης, δίχως να το σκεφτεί λεπτό, αστοχή. Βαζέος στα δεξιά ο Ρέπας. Βεργόπουλος έχει μπροστά τον Μαύρη, ο οποίος θα του κάνει το κλέψιμο. Διωμέναν τώρα στην επίθεση. Συνεργασία Βιδάλη και Τζαναβάρα, η οποία δεν θα φέρει το καλάθι τελικά. Ωστόσο συγκρατούν οι κόκκινοι. Καραϊσκάκης ανενόχλητος, θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Μαύρης είναι εκεί για το εξαιρετικό rebound. Ξανά ο Καραϊσκάκης σε μια προσπάθεια τώρα για δύο πόντους. 16-26 στο συν 10 η Λαμπόλα Δε Βαπέλ. Ρόκιζας είδε το κόψιμο του Βαζέου και εκείνος θα πάρει το φάουλ. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους, Τζαναβάρα στον πάγκο στη θέση του ο Μιχάλης Τσουκάλης. Μέσα η πρώτη από τον Βαζέο, 17-26. Θα πάλι και τη δεύτερη για το 18-26. Βιδάλης, Καραϊσκάκης έχει χώρο, θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Βαζέως ωραία τρίπλα.
Κλεφτό Γιάννης στο σουτ για 3. Καραϊσκάκης πάει όλο τον δρόμο μόνος του. Τον δυσκόλεψε και ο Βεργόπουλος. Περνάει ο Κλεφτό Γιάννης, θα του γίνει το φάουλ από τον Μαύρη, ο οποίος τον έχασε εκεί στο μαρκάρισμα και στη συνέχεια του έκανε το φάουλ, ενώ έχουμε και το time-out. DVD Warriors στην επαναφορά. Ρέπας γυρίζει, τον καταδιώκει ο Καραϊσκάκης. Βεργόπουλος ψάχνει λίγο χώρο, θα πάρει το σουτ υποπίεση, το rebound από τον Καραϊσκάκη. Τσουκάλης, Μαύρης, Καραϊσκάκης, ξανά η μπάλα στον Τσουκάλη. Καραϊσκάκης, δεν πάει κανένας πάνω του, δεν τους τιμωρεί ωστόσο. Μαύρης βλέπει τον Τσουκάλη. Στα 6 δευτερόλεπτα έχουμε το φάουλ από τον Βαζέο. Πρώτο ομαδικό για τους DBZ Warriors στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καλησιά 3, άστοχο και αυτό το τρίποντο. Είναι και ωστόσο ο Μαρινάκης για να στοχίσει στην προσπάθεια. Βαζέος, Ρέπας, δεν βρίσκει χώρο για να πάει προς τα μέσα. Τον παίζει καλή άμυνα ο Τσουκάλης. Βαζέος κρατάει 4 δευτερόλεπτα ακόμα, αναγκάζεται να εκτελέσει για να προλάβει και το χρονόμετρο. Η μπάλα μακριά. Πάτησε ο Ρόκιζας, όπως λέει συγκεκριμένα ο ρέφερι. Έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των κόκκινων. Τσουκάλης, Μαρινάκης, Βιδάλης θα πάρει το σουτ. Βαζέος, Ρέπας θέλει να πάει προς τα μέσα, δεν βρίσκει καινοδιάδρομο. Κλεφτό Γιάννης τώρα σε μια ωραία προσπάθεια, πέρασε ανάμεσα από δύο. 20-26, μειών στους 6 οι γηπεδούχοι, με τη συνολική διαφορά να βρίσκεται στους 8 πόντους. Μπερδεύτηκε και ο Καραϊσκάκης, βέκε μπάλα τελευταία σε αυτόν και κατέληξε εκτός. Αλλαγή τώρα για τους κόκκινους. Ο Καραϊσκάκης θα καθίσει στον πάγκο στην θέση του ο Φλόρος. Λεφτό Γιάννης πάνω, το Τσουκάλης τον εμποδίζει. Θα γίνει τελικά το κλέψιμο από την βοήθεια του Βιτάλη, ο οποίος θα πάει και μέχρι το τέλος. Δεν ήταν καλό το lay-up. Φλόρος ηρεμή κάπου στην κατάσταση. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση φιλοξενούμενη. Βιτάλης στέκεται και εκτελεί άστοχα. Φλόρος είναι εκεί για το επιθετικό rebound, αλλά όχι για το καλάθι. Βεργόπουλος καθάρισε την φάση. 3-25 ακόμα για το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Η Λαμπόλια Ντεμπαπέλ σταθερά μπροστά στο μάτς, με τους DBZ Warriors να συνεχίζουν την προσπάθεια τους να μειώσουν. Βεργόπουλος γυρίζει, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν το έκανε το χατήρι εκείνη ούτε με τη δεύτερη. Έχει και τρίτη ευκαιρία και έχουμε το φάουλ από τον Μαύρη. Τα λένε και λίγο μεταξύ τους οι δύο πρωταγωνιστές της φάσης, αν έχουμε και το time out. Επιστροφή στο μάτς, έπειτα από το τέταρτο ομαδικό φάουλ της Λαμπόλια Ντεμπαπέλ. Δεν έχουν άλλο χώρο να δώσουν οι κόκκινοι μέχρι την ανάπαυλα. Βεργόπουλος στα 2 δευτερόλεπτα εκτελεί για να προλάβει το ρολόι, δεν θα βρει στόχο.
Μπακάλης του δημιουργεί χώρο και Φωκέρης θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει και Φωκέρης είναι και για το καλάθι. 20-28. Βεργόπουλος άφησε στον κλεφτό Γιάννη. Γυρίζει εκείνος στην προσπάθειά του να ξεμαρκαριστεί. Θα φτάσει μέχρι το τέλος, αλλά δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Τσουκάλης. Πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραίο καλάθι εδώ από τον Μιχάλη Τσουκάλη. Για το 20-30. Κλεφτό Γιάννης. Από τα αριστερά θα βρει χέρι ο Μαρινάκης και θα συμπληρωθούν τα πέντε ομαδικά της La Bola de Papel, η οποία θα προχωρήσει σε δύο αλλαγές, Μαρινάκης και Βίδαλ στον πάγκο, Καραθανάσης και Κάλης, αν δεν κάνω λάθος. Έστοχο στην πρώτη ο κλεφτό Γιάννης, 21-30. Εξέλει τη δεύτερη μέσα και αυτή, 22-30. Ξανά η διαφορά στους 8. Τσουκάλης. Φλόρος, η μπαλά στη γωνία, ο Φωκέρης πάει με φόρα προς τα μέσα, από την κορυφή θα έρθει το τρίποντο από τον Τσουκάλη, αλλά είναι άστοχο. Ξανά η μπαλά στη χέρια του Τσουκάλη, Φλόρος εκτελεί και πυροβόλη πίσω από τα 6.75, 22-33. Θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει ο Ρέπας. Μπάλα καταλήγει εκτός και το σκορ παραμένει στο 22-33. Αθανάσης, Τσουκάλης. Θα το πάρει ο Παναγιώτης Τσουκάλης. Αστοχή. Στα χέρια του Ρέπα, κατέβαζε εκείνος με 34 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Ρόκιτζας με φόρα, 24-33. Απόκληση 3 δευτερόλεπτων στα 2 χρονόμετρα. Θα μείνουν και λίγα δευτερόλεπτα στην διάθεση των DBG Warriors. Εκτός και αν υπάρχει κάποιο επιθετικό rebound, Τσουκάλης. Παραστάνει στο Καραθανάση, θα το πάρει εκείνος από αρκετά μακριά. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. 4,5 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Βεργόπουλος στην επαναφορά. Ρέπας. Κλεφτό Γιάννης δεν μπορεί να υποδεχτεί την πάσα του Ρέπα, η οποία ήταν και λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. 1,4 τώρα στο ρολόι. Έχουμε το time out για να σχεδιαστεί αυτή η επίθεση της La Bola de Papel. 1,4 στο ρολόι τόσο έχει La Bola de Papel μέχρι την ανάπαυλα. Να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν. Μια μακρινή πάσα, η μπάλα φτάνει στον Καραθανάση. Θα προλάβει εκείνος να εκτελέσει έγκαιρα. Θα μετρήσει το καλάθι κανονικότατα. Και έτσι πάμε στο ημίχρονο με το σκορ στο 24-35. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κλειστό του Σπαρτακού ανάμεσα σε DBG Warriors και La Bola de Papel. Οι σημερινοί φιλοξενούμενοι κρατούν σταθερά μια απόσταση ασφαλείας από τη μόλις μια πεντάδα των DBG Warriors. Βρίσκονται στο 24-35, προηγούνται με 11 πόντους, ενώ στη συνολική διαφορά, αν προσθέσουμε και τους 2 πόντους από το πρώτο μάτς, η
διαφορά τώρα είναι στο συν 13 για την Λαμπόλα de Papel, η οποία είναι και στην επίθεση με τον Καραθανάση. Φωκέρης ανενόχλητος για 3, αστοχή. Εξαιρετικό rebound του Τσουκάλι, ο οποίος πάτησε γραμμή. Υπενθυμίζω με μόλις 5 παίχτες διαθέσιμο στο σημερινό ματς οι DBG Warriors, οι οποίοι έχουν να διαχειριστούν τις πολλές απουσίες και έχουν κάνει αρκετά δύσκολο το έργο τους στο σημερινό ματς, ενώ ρέπας εκτέλεσε για 3 για το 27-35. Βγαίνει και παίρνει ο Φλόρος, πατώντας τη γραμμή, εκτελεί και ο Ρόκιζας στο rebound. Βατζέος, καστή πάσα για τον Ρόκιζα. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Βατζέος, αλλά είναι αστοχός. Φωκέρης από τα αριστερά, θα δεχτεί την τάπα από τον Βεργόπουλο. Βαζέως τώρα θέλει να βγάλει προς την ομάδα του, ρέπας θα το βάλει και αυτό, όχι. Τσουκάλης, πάσα πίσω από την πλάτη, κάνει ξανά. Τσιφοκέρης, ας το είχε νωρίτερα από αυτό το σημείο, θα το κάνει και τώρα σχεδόν. Παρόμοιο το σουτ του Τσιφοκέρη. Η φάση είχε την ίδια κατάληξη. Και ο Τσιφοκέρης θα καθίσει τον πάγκο στη θέση του ο Μαύρης. Βαζέος. Ρέπας πήρε το σκρίν από τον Βαζέο, συνεργάστηκε με τον ίδιο. Βαζέος παρακινδυνευμένη πάσα του, δεν πέρασε. Καλής, θέλει να πάει μέχρι μέσα, θα γίνει το φάουλο από τον Κλεφτόγιαννη. Θα σταματήσει πάση με το σφύριγμα του διαιτητή. Πρώτο ομαδικό για τους DBG Warriors. Είναι βολές για τον Μιχάλη Τσουκάλη, ο οποίος είναι διδυστημένος για να εκτελέσει την πρώτη. Θα τη χάσει. Έξω και η δεύτερη, 0-2 από τον παίχτη των κόκκινων. Βαζέος ψάχνει επιλογή, Ρόκιζα ζητάει και παίρνει. Παίζει ξανά με τον Βαζέο, δεν μπορεί να εκτελέσει εκείνος, αφήνει το ρέπα. Προσποιείται, εκτελεί, ψιλοσούτα στο φως τόσο και αδύναμο. Φλόρος στέκεται από το ύψος των βολών, υπό την πίεση του Ρόκιζα θα βρει στόχο. 27-37. Στέλνει ξανά την διαφορά σε διψήφιο. Βεργόπουλος. Ρέπας. Στον αέρα αποφάσισε να πασάρει στον Βεργόπουλο. Δεν βγήκε η συνεργασία, 2-2 τώρα μπροστά. Τσουκάλης, Μαύρης. Ψάχνει έξω, βρίσκει ξανά τον Τσουκάλη. Καραθανάσης είναι στημένος στην γωνία, θα εκτελέσει για 3. 27-40. Ρόκιζας γυρίζει, ευστοχή και αυτός, 29-40. Ρίχνει ξανά την διαφορά στους 11. Τσουκάλης είδε τον Μαύρη, ο οποίος βρέθηκε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Ξανά Τσουκάλης στα 5 δευτερόλεπτα, βήμα πίσω, η εκτέλεση για 3 είναι άστοχη. Παλεύει και ο Καραθανάσης για το rebound, την παρακαταλήγει εκτός.
Η λάμπολα δε ο Απέλ δεν δείχνει να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Μέχρι στιγμής κρατάει σταθερά μια διαφορά η οποία δεν την αγχώνει. Βεργόπουλος τώρα θα γυρίσει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 31-40 σε μονοψήφιο. Ξανά η διαφορά. Αραθανάσης από τα δεξιά, πιο δυνατό το σούτ από όσο θα έπρεπε. Μαζέος θα πάρει τελικά το τρίποντο, θα βρει σιδερό. Γκάλης κατεβάζει. Πάει μόνος του την φάση, σιδερό και αυτός. Άστος στις τελευταίες επιθέσεις των δύο ομάδων. Πίεση ψηλά τώρα από τους κόκκινους, την φάνε οι DBG Warriors, Ρόκιζας. Δινίτσο στην πάσα για να περάσει τον κλεφτό Γιάννη. Φάουλ τώρα από τον Τσουκαλή. Πρώτο μαδικό για τους φιλοξενούμενους. Ένα υπερθυμίζω έχουν και οι DBG Warriors μέχρι στιγμής στο τρίτο δεκάλεπτο. Τα 7 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Γυρίζει ο κλεφτό Γιάννης και θα βρει στόχο. 33-40. Στο μείον 7 οι DBG Warriors. Στο μείον 9 συνολική διαφορά. Τσουκάλης περνάει, πάσα για τον Μαύρη. Δεν τελειώνει εκείνο στην φάση ενώ θα μπορούσε. Πάει μέχρι μέσω Καραθανάσης, 33-42. Κλεφτό Γιάννης χάνει. Καραθανάσης θέλει να βγάλει τον ευνηδιασμό. Είδε τον Τσουκάλη και με το δεξί. Εκείνο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 33-44. Ξεφεύγουν ξανά στο σύν 11 οι κόκκινοι και αναγκάζουν τους DBG Warriors σε time out. Μπαίνουμε και στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου με το σκορ στο 33-44. Με την λαμπόλα de Papel να κρατάει σταθερά τα ίνια του μάτσα χέρια της. Ρόκιζας ανάμεσα σε 4 εκτόμενα χέρια. 4 δευτερόλεπτα τώρα, Βεργόπουλος θα πάρει το σιούτ από μέση απόσταση, 35-44. Σηκώνεται ο Καραϊσκάκης, εκτελεί, 35-46. Μαζέος. Ψάχνει επιλογή, αφήνει τον Ρέπα. Παίρνει το σκριν εκείνος. Βεργόπουλος απέναντι στον Μαύρη. Είδε το κόψιμο του Μαζέου. Του πέρασε την πάσα και εκείνος πήρε το φάουλ. Το οποίο είναι και το δεύτερο ομαδικό της Λαμπόλα de Papel. Στόχος στην πρώτη. Πήγαμε και στα τελευταία 53 δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου. Καλαθανάσης. Αφήνει στην γωνία για 2 είναι το σουτ και είναι εύστοχο από τον Τζαναβάρα. 37-48. Βαζέος. Βεργόπουλος θα σηκωθεί για 3, δεν θα το βάλει. Καραϊσκάκης το rebound, 20 δευτερόλεπτα όλα
για την Λαβόλα την Αμαπαέλ για αυτό το ωράριο έχουν ταχύτητα ο Καραϊσκάκης για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Οι φιλοξενούμενοι παίρνει το σκρίνο ο Καραϊσκάκης, θα σηκωθεί, θα καταλήξει μέσα η μπάλα 37-50 και θα φτάσουμε και στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με αυτό το καλάθι του Καραϊσκάκη, το οποίο διαμορφώνει το 37-50 με το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος. Μπήκαμε μόλις και στο τέταρτο δεκάλεπτο με το σκορ του 37-50 μπροστά η Λαμπόλα ντε Βαπέλ σε θέρα από το ξεκίνημα του μάτς. Σηκώνει το ρέπα, θα βρει σίδερο. Παραθανάσεις θα φαίνει στον Καραϊσκάκη για να κατέβασει εκείνος. Περνάει την πάσα στον Μαύρη, ο οποίος έχει βάλει πλάτη, γυρίζει με το δεξί, θα κάνει βήματα ωστόσο. Βαζέος έχει στον Κλεφτόγιαννη πάνω το Βιδάλης. Βεργόπουλος αποφεύγει τον αντίπαλό του με την προσπίση. Θα γίνει το φάουλ από τον Μαύρη. Βεργόπουλος απανωτός προσπίσης, ωστόσο θα γίνει παράβαση και έτσι κατοχή επιστρέφει στους κόκκινους. Βιδάλης σηκώνεται, εκτελεί με τη βοήθεια του ταμπλό. Για το 37-52. Πολύ ψηλά πήδηξε ο Καραθανάσης. Έγινε το κλέψιμο και ο Βιδάλης τελειώνει τη φάση καλά. 37-54 με το δεύτερο συνεχόμενο καλάθι του Βιδάλη και την πολύ καλή άμυνα του συμπαίκτη του. Ξανά ξεχύνονται στον ευνηδιασμό οι κόκκινοι. Αριθμητικό πλεονέκτημα στην επίθεση, δεν το εκμεταλλεύεται το Τζαναβάρας. Ο Καραϊσκάκης είναι εκεί για το επιθετικό rebound και για το καλάθι 37-56. Ξεφεύγουν πλέον στο σκορ οι σημερινοί φιλοξενούμενοι με τη διαφορά πλέον στο συν 19 και στο σύν 21 στο συνολικό, συνολική διαφορά, ενώ θα μειώσει τώρα ο Κλεφτόγιαννης. 39-56. Καραθανάσης θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Μαρινάκης στο rebound, ούτε αυτός θα μπορέσει να εκτέλεσει σωστά. 7-20 ακόμα για το φινάλε. Μέχρι στιγμής η Λαμπόλα ντε Βαπέλ κρατάει την πρόκληση στα χέρια της, ενώ ο ρέπας εκτέλει ξανά για 3. 40-56. Τζαναβάρας φάουλ από τον Βαζεό και δύο βόλες για τον παίχτη της Λαμπόλα ντε Βαπέλ. Βεργόπουλος
δεν μπορεί να τελειώσει σωστά τη φάση. Μπαλά έξω για τρεις, ο Κλεφτόγιαννης στο σίδερο. Μαζέως μακρινό rebound. Με καταδιώκει ο Βιδάλης. Νέο σφύριγμα. Ενώ έχουμε και το time out. Πέντε και 20 μας χωρίζουν μέχρι το φινάλι του παιχνιδιού. Κλεφτόγιαννης θα πάει μέχρι μέσα. Άρα λίγο να πετύχει το καλάθι, ωστόσο θα βολευτεί με τις δύο βολές. Καθώς η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι να καταλήξει εντός καλάθιου. Στο τρίτο ομαδικό φαουλ της Λαμπόρα Ντε Παπέλ. Αστόχος στην πρώτη βολή. Παραμένει 42-57. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει, 43-57. Τσουκάλης, Φλόρος, Καραϊσκάκη, στέκεται και εκτελεί, 43-59. Βαζέος, Βεργόπουλος θέλει να πλησιάσει, κάνει την προσπίση. Θα βγει άμυνα από τους κόκκινους. Τσουκάλης, Μαρινάκης από το πλάι, είχε χώρο. Είχε και χρόνο για να σημαδέψει σωστά. 43-61. Ο Κλεφτόγιαννης φεύγει γρήγορα μπροστά, ο Φλόρος τον είδε ο συμπαίκτης του, έκανε ασίστ στη μπάσα. 43-63. Στο συν 20 πλέον η Λαμπόλα Ντε Παπέλ, η οποία νομίζω ότι έχει αγκαλιάσει την πρόκριση για τους 8 της Development League. Ρέπας δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, τα βάζει εκεί με τον εαυτό του. Σουκάλης γυρίζει από την πίεση του Βεργόπουλου. Η μπάλα ξανά έξω στα χέρια του ίδιου. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση της Λαμπόλα Ντε Παπέλ. Η μπάλα έξω, Καραϊσκάκη στη λήξη του χρόνου, θα πετύχει το buzzer beater. 43-66. Ανεβάζει κι άλλο την διαφορά η φιλοξενούμενη ομάδα, η οποία ελέγχει απόλυτα το μάτς. Βαζέως δεν μπορεί να τελειώσει. Ο Ιδάλης κρατάει, αφήνει στον Καραϊσκάκη και εκείνος με τη σειρά του στον Τσουκάλη. 2.50 ακόμα για το τέλος της αναμέτρησης. Μαρινάκης ανενόχλητος για 2, θα βρει σιδερό. Στη γωνία ο Ρέπας, θυμμένος, θα πάρει το σουτ. Η μπάλα στα χέρια του Βιδάλη, ζητάει ηρεμία ο Φλόρος. Τσουκάλης. Η μπάλα δεν περνάει για τον Φλόρο, ο Βιδάλης είναι εκεί για να εκτελέσει, όχι σωστά. Αναπήδησε αρκετές φορές ο Στεφάνη μπάλα και έβγαινε εκτός. Βαζέως για μπροστά του κόκκινες φανέλες. Ρόκιζας. Βαζέως έχει φτάσει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. 45-66. Μαρινάκης για 3, δεν θα βρει στόχο. Ρέπας, 1,5 λεπτό ακόμα, Βεργόπουλος.
Η μπάλα περνάει, αλλά δεν περνάει από τα χέρια του Καραϊσκάκη, καταλήγει εκτός. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση των DBG Warriors. Ρέπας θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει μάλιστα. 48-66. Σιγά μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό, στο τελευταίο διαδικαστικό λεπτό της αναμέτρησης, καθώς η Λαμπόλα Ντέβα πάλι είναι αυτή που θα πάρει την πρόκληση για τους 8 της Development League. Αν ήταν ενόχλητος ο Βιδάλ σε αστοχή στο τρίποντο. Βαζέος, καθύπασα τον Βεργόπουλο, πάει προς τα μέσα εκείνος, δεν θα μπορέσει να τελειώσει καλά. Η μπάλα παραμένει στους κόκκινους, στους, με συγχωρείτε, στους DBG Warriors. Και αυτό Γιάννης, υποπίεση. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους κόκκινους. Τσουκάλης, Φλόρος πάει μέχρι το τέλος, 48-68. Στο συν 20 πλέον η διαφορά, στο συν 22 η συνολική διαφορά των δύο ομάδων, 28 δευτερόλεπτα, 27 τώρα. Το τρίποντο από τον ΝΕΠΑ είναι άστοχο, ο Καραϊσκάκης κατεβάζει και κάπου εδώ νομίζω πως φτάνουμε στο φινάλε του μάτς. Μάλλον έχει θα πάρει το σούτ, θα το χάσει. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος, πρόκληση για την Λαμπόλα Ντέβα Πέλη, η οποία θα βρεθεί στους 8 των play-off της Development League, θα πετάξει εκτός με το 2-2 του DBG Warriors. Και έτσι είναι αυτή που θα συνεχίσει την χρονιά της. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου. DBG Warriors, Λαμπόλα Ντέβα Πέλη, 48-68.